χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη στήριξη του ισολογισμού των τραπεζών. Ασκήσαμε τότε έντονη κριτική. Η κριτική μας ισχύει. Δεν την αναιρούμε. Ούτε οι σημερινές μας πολιτικές διαφοροποιούνται από αυτά που λέγαμε τότε. Και αυτό για πολύ απλό λόγο. Διότι το πακέτο εκείνο δεν παρήχε εξασφαλίσεις στην κατεύθυνση αυτή, ενώ κυρίως χρησιμοποιήθηκαν οι πυλώνες 1 και 3, που ήταν άμεση στήριξη σε κεφαλαιακή επάρκεια και απευθείας διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δημιουργήθηκε λόγω του δημοσιονομικού προβλήματος χώρας. Αυτό επηρέασε τόσο τις αγορές, οι οποίες πρακτικά έκλεισαν για τις ελληνικές τράπεζες. Σήμερα, η μοναδική δυνατότητα άντλησης ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες και άρα χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κίνδυνος που είχε η χώρα μας να χρεοκοπήσει, το όργιο φημών που γινόταν γύρω από αυτό, οδήγησε, όπως γνωρίζετε, και σε μια εκροή καταθέσεων, η οποία ευτυχώς πλέον ομαλοποιείται. Όμως, αυτή η εκροή έχει υπάρξει και έχει μειώσει περαιτέρω τη δυνατότητα επιστωτικής επέκτασης των τραπεζών. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι η διατραπεζική αγορά δανείων θα παραμείνει κλειστή τους επόμενους μήνες, ερχόμαστε εμείς σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους ρευστότητας που μπορεί να έχει δυνητικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ερχόμαστε με την επέκταση του πυλώνα 2 κατά 25 δις, τονίζοντας ότι το ποσό αυτό δεν αποτελεί ούτε στήριξη της κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών, ούτε σημαίνει έκδοση ομολόγων από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου, κατά συνέπεια δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι προφανές όμως ότι μια παρόμοια κίνηση δεν μπορεί να είναι μια κίνηση χωρίς αντίκρισμα. Και έτσι, ανταποκρινόμενοι και στις τοποθετήσεις βουλευτών που έχουν γίνει, κάνουμε κάτι απολύτως σαφές. Η ρευστότητα αυτή θα δοθεί με ένα προαπαιτούμενο. Με την κατάθεση συγκεκριμένων σχεδίων πιστωτικής επέκτασης από κάθε τράπεζα χωριστά. Μόνον έτσι θα δοθούν τα χρήματα αυτά σε ελληνικές τράπεζες. Τα χρήματα αυτά πρέπει και θα πάνε στην πραγματική οικονομία. Τα χρήματα αυτά θα πάνε στην πιστωτική επέκταση. Θα πάνε στις επιχειρήσεις και θα πάνε στα νοικοκυριά. Αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης και αυτό θα διασφαλιστεί με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα υπάρχουν πριν δοθούν τα χρήματα αυτά στις διαφορετικές ελληνικές τράπεζες μετά από την εισήγηση που θα κάνει και η Τράπεζα της Ελλάδας. Κλείνω λέγοντας ότι η πολιτική που ακολουθούμε για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ριζικά διαφορετική από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εάν το πρόγραμμα των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ είχε διαμορφωθεί μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων εποπτείας για τη χρήση των χρημάτων που διατέθηκαν για τη στήριξη ρευστότητας οικονομίας, ίσως το τραπεζικό σύστημα σήμερα να μην ήταν σε αυτήν την κατάσταση. Το βέβαιο είναι πως στις σημερινές συνθήκες η κυβέρνηση επιχειρεί την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για το χρηματοπιστωτικό τομέα με ένα και μοναδικό στόχο να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Την στήριξη της ρευστότητας μέσα από το πρόγραμμα εγγύησεων, που όπως είπα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και από την οποία βεβαίως υπάρχει έσοδο για το ελληνικό δημόσιο που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ φέτος. Τη δημιουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως μια δικλίδα ασφαλείας, ένα δίχτυ ασφάλειας, αφότου οι μέτοχοι των τραπεζών του ζητηθεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να μπορέσουν να στηρίξουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών τους. Αυξημένη εποπτεία με τριμηνίες δοκιμές κοπόσεως. Ήδη από 1η Οκτωβρίου πρέπει να κατευθεί το σχέδιο αναδιάθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος με βάση επιδόσεις των πρώτων δοκιμών και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει με επιτυχία και το δημόσιο γνωρίζετε ότι ήδη δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει σε αύξηση με το κεφαλαίο της συγκεκριμένης τράπεζας, της οποίας είναι ο βασικός μέτοχος. Παράλληλα, έχουμε ανοιχτά ενθαρρύνει τις τράπεζες για την υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων αναδιάρθρωσης του κλάδου και προχωράμε με διεθνείς συμβούλους στην αποτίμηση της δημόσιας συμμετοχής του δημοσίου τραπεζικού σύστημα. Παραμένουμε στη θέση μας. Θέλουμε έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έχουμε ζητήσει όμως από ξένους επενδυτικούς οίκους μια συνολική αποτίμηση των στρατηγικών επιλογών του ελληνικού δημοσίου,
της αξίας των συμμετοχών του Δημοσίου, για να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες κινήσεις που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, πάντα μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής την οποία ανοιχτά είπαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε μπροστά στους Έλληνες πολίτες. Κλείνω και ευχαριστώ για την ενοχή του Προεδρείου, λέγοντας ότι η σημερινή τροπολογία είναι μια παρέμβαση η οποία έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν χαρίζουμε χρήματα, δεν χαρίζουμε τίποτα στις τράπεζες. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν και να επεκτείνουν την πιστωτική επέκταση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Με συγκεκριμένους όρους και προποθέσεις, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν η ελληνική οικονομία να βγει από τη σημερινή ύφεση και να ξαναέρθουν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης προς όφελος του Έλληνα πολίτη. Ευχαριστώ πολύ.